αφημένη στην τύχη της μοιάζει η παιδική χαρά στην παραλιακή λεωφόρο Ηρακλείου. Παντού παγίδες και τεράστια κενά στο δάπεδο ασφαλείας. Το ανέμελο παιχνίδι για τα παιδιά, κάθε άλλο παρά ανέμελο είναι για τους γονείς, οι οποίοι έχουν συνεχώς το νου τους. Κάτω στο πάτωμα. Αυτό είναι με το χρόνο. Μπορεί να έχει φθαρεί με το χρόνο. Αν το ξέρουν και δεν κάνουν κάτι, είναι απαράδεκτο, εννοείται. Θα πρέπει να συντηρηθεί, δηλαδή. Το πάτωμα είναι, θέλει ένα φτιάξιμο. Κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν. Εντάξει. Θεωρείτε ότι είναι απαραίτητο για την ασφάλεια των παιδιών? Λογικό είναι. Λογικό μου φαίνεται. Πρέπει. Σπασμένη είναι η αλυσίδα της Κούνιας για παιδιά με αναπηρία και δεν είναι λίγες οι φορές που καταγράφονται μικροατυχήματα με πιο συνηθισμένη την εικόνα των μικρών παιδιών που σκοντάφτουν αφού το δάπεδο μοιάζει με μικρό ναρκοπαίδιο και θα πρέπει να αποφύγουν με ελιγμούς τα επικίνδυνα σημεία. My baby punched the... Το παιδί μου έπεσε, σκόνταψε και χτύπησε στο γόνατο. Αυτό συμβαίνει και με τα υπόλοιπα παιδιά. Θα πρέπει να επισκευαστεί το σημείο. Οι γονείς ζητούν επειγόντως παρεμβάσεις, καθώς πρωτίστως πρόκειται για θέμα ασφάλειας των μικρών παιδιών, αλλά και η εικόνα της παιδικής χαράς απαιτεί βελτίωση. Πρόκειται εξάλλου για ένα πολύ σύχναστο σημείο που ιδιαίτερα τα απογεύματα και τα Σαββατοκύριακα σφίζει από ζωή. Μια όαση ξεγνιασιάς για μικρούς και μεγάλους. Αυτό είναι απαραίτητο, ότι πρέπει να γίνεται έλεγχος συχνά, και γιατί τα παιδιά είναι παιδιά. Είναι προσοχή. Να προστατεύεται η ασφάλειά τους. Σίγουρα. Αυτό που βλέπω εδώ πέρα είναι στα πάρκα των σκύλων, ότι είναι κοντά στη θάλασσα και έχουν σκουριάσει, έχουν σαπίσει, οι πόρτες έχουν πέσει. Εδώ υπάρχει μια μικρή παραμέληση, αλλά εντάξει. Mm-hmm. Θεωρείτε και η παιδική χαρά ότι πρέπει να φροντίζεται επειδή παίζουν παιδιά? Σίγουρα, κάθε φορά που πέρα από εδώ πέρα είναι γεμάτο με παιδάκια. Σύμφωνα με την Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων, θα γίνουν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης και παρεμβάσεις στην παιδική χαρά. Πρώτα απ' όλα όμως θα πρέπει οι ίδιοι οι Ηρακλειώτες να προστατεύσουν τον τόπο τους, αφού δεν είναι λίγες οι φορές που καταγράφονται βανδαλισμοί στην παραλιακή.